Τόσο στην υπόλοιπη Ευρώπη, όσο και στη χώρα μα, μα επιβάλλουν να βρισκόμαστε στη μέγιστη δυνατή εγρήγορση και γι' αυτό καμιά χαλάρωση δεν μπορεί να γίνει προώρα. Γι' αυτό και ύστερα από εισήγηση τη Επιτροπή των Δημοξιολόγων αποφασίστηκε χθε να παραταθούν για μια εβδομάδα, μέχρι και τι 23 Ιανουαρίου, τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή τι τελευταίε μέρε του 2021 και έλυγαν την 16η Ιανουαρίου. Η κυβέρνησή μα παρακολουθεί πολύ στενά τα διεθνή και τα εγχώρια δεδομένα και πράττει όσα απαιτούνται με γνώμονα την υγειονομική ασφάλεια αλλά και τη διασφάλιση του κοινωνικού οικονομικού βίου. Για τον εμβολιασμό των συμπολιτών μας <coughs> από 60 ετών και πάνω, υπενθυμίζεται ότι οι συμπολίτες μας άνω των 60 ετών υποχρεούνται να κάνουν τον εμβολιασμό τους μέχρι και την 16 η Ιανουαρίου του 2022, αλλά και να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους τον προβλεπόμενο χρόνο. Η απόφαση αυτή, όπως είναι γνωστό, λήφθηκε για πολύ συγκεκριμένου λόγους. Πρώτον, διότι 9 στου 10 θανάτου από COVID αφορούν αυτήν την ηλικιακή ομάδα, 7 στου 10 διασωλυνωμένου είναι πάνω από 60 ετών και 8 στου 10 διασωλυνωμένου είναι ανεμβολίαστοι. Είναι, επομένω, μια απόφαση που αφορά πρωτίστω την προστασία τη δική του ζωή, την προστασία τη δική του υγεία. Δεν υπάρχει, όμω, υποχρεωτικότητα χωρί συνέπειε για εκείνου που την αγνοούν. Δεν υπάρχει προαιρετική υποχρεωτικότητα. Γι' αυτό και στις, από τι 16 Ιανουαρίου και μετά θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενε από τον νόμο κυρώσει, δηλαδή θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ κάθε μήνα για όσο θα παραμένουν ανεμβολίαστοι οι συμπολίτε μα άνω των 60 ετών. Η κυβέρνηση έχει δώσει, έδωσε πολλαπλέ ευκαιρίε στου συμπολίτε μα να εμβολιαστούν και εξάντλησε όλα τα περιθώρια ανοχή, διευκόλυνση, πυθού. Ακόμα και τώρα, ελπίζουμε ότι όσοι δεν το έπραξαν θα το αποφασίσουν και για την προστασία τη δική του υγεία, αλλά και γιατί είναι μια επιλογή ζωή και κοινωνική ευθύνη. Σε ό,τι αφορά την επαναλειτουργία των σχολείων, η κυβέρνηση έχει θέσει από την πρώτη στιγμή ω βαστική τη προτεραιότητα την πλήρη και ασφαλή λειτουργία τη εκπαίδευση, η οποία αποτελεί θεμέλιο για την προκοπή τη νέα γενιά. Παρά τι αντιδράσει και την ακατάσχετη κινηνολογία τη αντιπολίτευση, η επαναλειτουργία των σχολείων μετά τι διακοπέ των Χριστουγέννων ξεκίνησε και συνεχίζεται κανονικά. Ενδεικτικά να σα πω ότι μέχρι σήμερα μόλι 2 στα 80.000 τμήματα είχαν κλείσει εξαιτία του γεγονότο ότι είχε νοσήσει πάνω από το 50 συν των μαθητών. Με όπλο μα την εμπειρία από τον περασμένο Σεπτέμβριο, είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι και όπω αποδείχθηκε και ικανοί να τα καταφέρουμε. Εφαρμόζεται για το σκοπό αυτό ένα πολύ καλά μελετημένο σχέδιο για την επιτυχία του οποίου υπήρξε εκτεταμένη προετοιμασία αλλά και συνεργασία τόσο του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Ιδείας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονό ότι μέσα στι δύο πρώτε μέρε διενεργήθηκαν αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι σε 1,6 εκατομμύρια μαθητέ και εκπαιδευτικού, μέσα από του οποίου εντοπίστηκαν πάνω από 25.000 κρούσματα, γεγονό που οδήγησε στην αποφυγή περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού, όχι μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση έχει ήδη προετοιμαστεί για τη διαχείριση ενδεχομένων αριθμιών εξαιτία τη νόσηση εκπαιδευτικών από τον κορονοϊό. Και τη προσωρινή μη προσέλευσή του στα μαθήματα. Το σχέδιο αυτό εξεδιπλώνεται σε διάφορου πυλώνε. Πρώτα απ' όλα, στην αναδιάταξη του δυναμικού μέσα στι σχολικέ μονάδε, με βάση το σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι ίδιε οι διευθύνσει. Δεύτερον, στι προσλήψει, προσλήψει 4.784 εκπαιδευτικών, 3.576 με συμβάσει τρίμηνη διάρκεια και 1.208 με συμβάσει ω τη λήξη τη φετινή σχολική περίοδου, να σα πω ότι ήδη ξεκίνησαν μετά την ανακοίνωση τη Δευτέρα για την πρόσληψη 1.208 αναπληρωτών οι διαδικασίε και η Υπουργό Παιδεία, η κυρία Κεραμαίο, υπέγραψε χθε απόφαση για την πρόσληψη 566 προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνη διάρκεια και ακολουθούν και οι υπόλοιπε προσλήψει μέσα στις επόμενες μέρες όλοι οι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί θα έχουν αξιοποιηθεί προκειμένου να καλύπτονται τα κενά που δημιουργούνται. Τρίτη δράση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων απουσιών καθηγητών είναι η δυνατότητα τηλεκπαίδευση μέσα από την πλατφόρμα Cisco WebEx, καθώ το δικαίωμα χρήση 154.000 αδειών για του εκπαιδευτικού ισχύει μέχρι και τον Ιούλιο του 2023. Είναι χρέο όλου του πολιτικού κόσμου να στηρίξει την προσπάθεια αυτή, είναι χρέο τη ευρύτερη κοινωνία να στηρίξει τη διαζώση τη εκπαίδευση και θα συνεχίζουμε καθημερινά να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να συνεχιστεί με αυτού του όρου και τι προποθέσει που είπαμε η διαζώση εκπαιδευτική λειτουργία στα σχολεία. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία, βασικό οικονομικό και προπάντων κοινωνικό στόχο τη κυβέρνηση είναι η τόνωση τη απασχόληση και κατά τη κοινωνική συνοχή. Άλλωστε, για μα η ανάπτυξη είναι μέσο για την προαγωγή τη ευημερία των ανθρώπων, δεν είναι αυτό ο σκοπό. Έτσι, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μια σειρά δράσεων, όπω το πρώτο ένσημο, το πρόγραμμα για τη δημιουργία 100.000 θέσεων εργασία, που επεκτείνεται με επιπλέον 50.000 θέσει εργασία, αλλά και η παράταση τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για του μισθωτού. Παράλληλα, μπαίνουν σε εφαρμογή 11 νέα προγράμματα του ΟΑΕΒ και συνεχίζονται 7 δράσει, μέσω των οποίων θα προσφερθούν κατά τη νέα χρονιά 86.000 νέε θέσει εργασία. Για το σκοπό αυτό θα αντιληφθούν σχεδόν 590 εκατομμύρια ευρώ από του πόρου του Ταμείου Ανάκαμψη και του ΕΣΠΑ. Οι πολιτικέ αυτέ αποτελούν, όπω τόνισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη χθε, κατά τη διάρκεια σύσκεψη των ΟΑΕΒ, την καλύτερη απόδειξη του προοδευτικού προσήμου τη κυβερνητική πολιτική σε ό,τι αφορά την εργασία αλλά και την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Τι ευκαιρίε που δίνουμε στου πιο αδύναμου, πράγμα που είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μα. Παρά το δυσκενέ διεθνέ περιβάλλον, η στήριξη που παρέχεται είναι συνεχή και ουσιαστική και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε. Για την ασφάλεια και την προστασία των ακαδημαϊκών ελευθεριών στα πανεπιστήμια. Η κυβέρνησή μα. Κλείνοντα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η βούληση τη κυβέρνησή μα για την ασφάλεια στου πανεπιστημιακού χώρου είναι αδιαπραγμάτευτη. Αποτελεί βασική προεκλογική δέσμευση τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι απόφασή μα να προχωρήσουμε χωρί εκπτώσει και χωρί να υπολογίζουμε το οποιοδήποτε πολιτικό κόστο στην κατεύθυνση αυτή. Χρειάζεται η συνεργασία των Πρετανικών Αρχών με την πολιτεία και προσδοκούμε ότι τα θετικά παραδείγματα που παρακολουθήσαμε τον τελευταίο διάστημα από συμπεριφορέ Πρετανικών Αρχών θα συνεχιστούν. Τα πανεπιστήμια μα πρέπει και θα κάνουν το άλμα προόδου που επιβάλλει η διεθνή συγκυρία, που επιβάλλει ο τρόπο, το ύφο και το επίπεδο τη εκπαίδευση που πρέπει να γίνουμε στη νέα γενιά πρέπει να απαλλαγούν από τι παθογένειε τη μεταπολίτευση και τι ιδιοληψίε συγκεκριμένων μειοψηφιών. Η συντριπτική πλειοψηφία τη κοινωνία και τη εκπαιδευτική κοινότητα έχουν αλλάξει παράδειγμα εδώ και καιρό. Η χώρα συνολικά αλλάζει και την πορεία αυτή και στην ανώτατη εκπαίδευση δεν μπορεί να την παρεμποδίζει κανεί. Στο πλαίσιο αυτό, από τη Δευτέρα ξεκινά στην Κομοτηνή η τετράμενη εκπαίδευση 400 ατόμων που έχουν προσληφθεί για να στελεχώσουν τι ομάδε προστασία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η πρόσληψή του έγινε μέσω του ΑΣΕΠ και η εκπαίδευσή του είναι μια πολύ κρίσιμη διαδικασία, αφού εκτό από τι κατάλληλε επιχειρησιακέ δεξιότητε που πρέπει να αποκτήσουν, απαιτείται και πλήρη εστινέστηση του χώρου μέσα στον οποίο θα λειτουργήσουν. Μετά την ολοκλήρωση τη πολύ κρίσιμη, όπω είπα, αλλά και ειδική εκπαίδευσή του, θα ενταχθούν στα πανεπιστήμια. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση τη βία στα πανεπιστήμια. Και η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην ολοκλήρωσή του χωρί, όπω σα είπα και προηγουμένω, εκτόσει, καθυστερήσει και παραχωρήσει. Παράλληλα, όμω, θα ήθελα να επισημάνω και δύο ακόμα πράγματα. Όσα κατά καιρού θλιβε... θλιβερά παρακολουθούμε, κυρίω το τελευταίο διάστημα, από διάφορου τραμπούκου σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και για τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν θα υπάρχει η παραμικρή ανοχή, δεν αποτελούν τον κανόνα. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηρίζουν συνολικά τη λειτουργία των Ιδρυμάτων και τη ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μα. Άλλωστε, ο καθένα παρατηρεί ότι είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά που συνέβαιναν στο παρελθόν. Το δεύτερο, είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά που συνέβαιναν στο παρελθόν, διότι έχουμε φροντίσει να διαμορφώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο τέτοιο που επιτρέπει στα όργανα τη συντατευμένη πολιτεία να επιτελούν το ρόλο του και να επιβάλλουν του νόμου και την τάξη διασφαλίζοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και την κανονικότητα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα